Υποκατάληψη είναι σχεδόν οι μισές πανεπιστημιακές σχολές στη χώρα μας, με ορατό τον κίνδυνο να χαθεί η εξεταστική του Ιανουαρίου. Βίντεο ντοκουμέντο του Action 24 δείχνει πως κουκουλοφόροι εισβάλλουν σε συνελεύσεις φοιτητών και επιβάλλουν δια της βίας τις καταλήψεις. Δεδομένων των συνθήκων, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία δίνεται η δυνατότητα στα πανεπιστήμια να προχωρήσουν στη διενέργεια των εξετάσεων διαδικτυακά. Θέμα που θα συζητηθεί μάλιστα στην έκτακτη Σύνοδο των Πριτάνεων τη Δευτέρα. Τριάντα κουκουλοφόροι εισβάλλουν στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών της Νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου την Τρίτη το πρωί και δια της βίας επιβάλλουν κατάληψη στη σχολή. Μπαίνουμε την Τρίτη σε μια Γενική Συνέλευση πλήθος φοιτητών προκειμένου να ανοίξουμε τη σχολή και να συνεχίσουμε την εξεταστική μας. Ενώ όλα έδειχναν ότι η σχολή θα ανοίξει και θα υπερψηφιστεί το πλαίσιο της ανοιχτής σχολής, λίγο πριν την καταμέτρηση, έσκασαν αυτοί οι 30 κουκουλοφόροι. Στο εσωτερικό της σχολής επικρατεί τρόμος. Οι φοιτητές πανικοβάλλονται, ενώ οι κουκουλοφόροι αλλά και άλλα άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με το πανεπιστήμιο φωνάζουν, κλείνουν τις πόρτες και σπρώχνουν τους φοιτητές. Ήταν κάποιοι μετράνοι και σιδερολωστούς, οι οποίοι ήρθαν στη Γενική Συνέλευση της Νομικής. Η εισβολή έγινε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης του Φοιτητικού Συλλόγου που διεξαγόταν η ψηφοφορία για το άνοιγμα της σχολής ή τη συνέχιση της κατάληψης. Ο τραγέλαφος αυτός υπάρχει στην ακαδημαϊκή ζωή. Υπάρχει μια ακαδημαϊκή δεοντολογία. Οτιδήποτε πρέπει να συζητιέται. Σε ανοιχτή τους επιστολή, 321 φοιτητές της νομικής καταγγέλνουν πως με εκφοβισμό και απειλές κουκουλοφόρων αποφασίστηκε η κατάληψη της σχολής. Ετούμαστε με όλο το σεβασμό την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεών μας, όπως ακριβώς επιχειρήσαμε χθες να αιτηθούμε. Η ματέωση των εξετάσεων φέρνει ως αναγκαία συνέπεια πληθώρα φοιτητών σε ανυπέρβλητες δυσκολίες και κολλήματα, οικονομικές και μη, που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνται από το σκοπό για τον οποίο διεξάγεται η κατάληψη. Τρόμος επικράτησε και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φοιτητής καταγγέλει ότι σε Γενική Συνέλευση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών έσπασαν μια καρέκλα στο κεφάλι ενός εμφοιτητή του, επειδή ήθελε να συνεχιστούν κανονικά τα μαθήματα. Ένα παιδί στους πολιτικούς μηχανικούς σπάσαν ολόκληρη καρέκλα στο κεφάλι. Έγιναν προχθές στη συνέλευση των πολιτικών μηχανικών σε αίθουσα των πολιτικών μηχανικών. Φοιτητρίες και φοιτητές αντιμετώπισαν από απειλές μέχρι και ξυλοδαρμούς επειδή αντιτίθενται στις καταλήψεις. Τα παιδιά αυτά που λέτε δεν προλάβαιναν καν να τελειώσουν την άποψή τους. Υπήρχαν παιδιά τα οποία τους πετούσαν αυγά, άλλους τους εκφοβήσαν, τους βρίζανε. Αρπάζαν παιδιά και τους κάναν κεφαλοκλείδωμα και τους δέρνανε. Την ίδια ώρα, σχεδόν οι μισές σχολές της χώρας συνεχίζουν να τελούν υποκατάληψη με ορατό τον κίνδυνο να χαθεί η εξεταστική. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή όμως, δεδομένου ότι διεξάγεται η εξεταστική περίοδος, είμαι κάθετα διαφωνώς στις μαθητικές κινητοποιήσεις αυτή τη στιγμή. Δεδομένων λοιπόν των συνθήκων, εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας που δίνει τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια να προχωρήσουν στη διενέργεια εξετάσεων εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου. Το ζήτημα θα συζητηθεί στην έκτακτη Σύνοδο των Πριτάνεων τη Δευτέρα για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Θα συζητήσει, εάν χρειαστεί, το ενδεχόμενο της εξ αποστάσεως εξεταστικής, όπως έχουμε αποδείξει στο θέμα της πανδημίας. Σε άμεση κατάθεση καλούνται εκπρόσωποι των Πριτανικών αρχών στα πανεπιστήμια μετά τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η εισαγγελία για τις καταλήψεις, με την έρευνα να στρέφεται προς κάθε κατεύθυνση.